ενοχλήθηκε η Άγκυρα από την άφιξη 30 αμερικανικών ελικοπτέρων στο αεροδρόμιο Δημόκλητος της Αλεξανδρούπολης. Τα εν λόγω ελικόπτερα πρόκειται να λάβουν μέρος στην επικείμενη συμμαχική άσκηση Defender Europe 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης θα καταπλέψουν 7 θηριώδη αμερικανικά μεταγωγικά πλοία, ενώ περισσότερα από 30 επιθετικά ελικόπτερα των ΗΠΑ τύπου Black Hawk και Apache θα συντηρούνται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης Δημόκρητος. Το εν λόγω αεροδρόμιο θα αποτελεί και τη βάση από την οποία θα επιχειρούν. Όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν προκλητική την κίνηση αυτή Ελλάδος και ΗΠΑ, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διερευνητικές συνομιλίες. Η Ελλάδα οπλίζει το Αιγαίο, 30 αμερικανικά ελικόπτερα στην Αλεξανδρούπολη, είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Οτσκιού. Η τουρκική εφημερίδα σχολιάζει την παρουσία των αμερικανικών ελικόπτερων στην Αλεξανδρούπολη και των γαλλικών Ραφάλ σε άσκηση στη Σκύρο. Για άλλη μια πρόκληση από την Ελλάδα κάνει λόγο η Χουριέτ. Σχολιάζει, παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα συνεχίζει να προκαλεί με μια νέα κίνηση και την παρουσία 30 ελικοπτέρων των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά από το πρώτο θέμα. Φυσικά είναι τουλάχιστον αστείο να ομιλεί η Τουρκία περί προκλήσεων, την ώρα που έχει διαπράξει πλήθος παράνομων ενεργειών εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Στις διερευνητικές επίσης επαφές προσπάθησε να προκαλέσει ακόμα περισσότερο, αλλάζοντας τον τόπο της συνάντησης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τελικά στο ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ, μια συμβολική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία ήθελε να τονίσει το οθωμανικό της παρελθόν, όπως και η ξαφνική παρουσία του Ιμπραήμ Καλίν στις διερευνητικές επαφές και φυσικά το κυριότερο η απαράδεκτη ατζέντα που θέλει να θέσει η Άγκυρα για δίθεν αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και τη συνέχιση της γνωστής της προσπάθειας να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο μας, την ώρα που το πραγματικό και μοναδικό αντικείμενο συζήτηση ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, είναι μόνο η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας.